Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην πορεία της οικονομίας και στα μέτρα που πήρε ή πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας, επιστρέφοντας το βράδυ από την επιτυχημένη σύνοδο κορυφής του Στρασβούργου, στην οποία οι 12 συζήτησαν την κοινωνική και νομισματική ένωση της Ευρώπης, την πορεία των οικονομιών στις χώρες μέλη της ΕΟΚ και τα γεγονότα, καθώς και τις σχέσεις της κοινότητας με τις ανατολικές χώρες. Για τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο αμέσως μετά την άφηξή του, μας ενημερώνει ο Νίκος Στέφος. Με την έκπληξη αλλά και τη δυσαρέσκειά του για την κριτική του έργου της κυβέρνησής του από μερίδα του τύπου, αλλά και από ορισμένους, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανυπόμονους, που θέλουν να λυθούν μέσα σε 5 με 10 μέρες τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον τόπο για χρόνια, άρχισε απόψε ο Πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας τις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του από το Στρασβούργο. Το έργο αυτής της κυβέρνησης, όπως τόνισε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, δεν ολοκληρώθηκε με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Ο κ. Ζολώτας αναφέρθηκε στην περικοπή των δαπανών στις ΔΕΠΟ που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν σύντομα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση άλλων 100 δισεκατομμυρίων δραχμών. Επίσης, όπως είπε, προβλέπεται επιπλέον αύξηση των δημοσίων εσόδων από τις επιτροπές οικονομιών που θα συσταθούν στα Υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες στο ταχύτερο, το έργο των οποίων θα ελέγχει ο ίδιος. Ο περιορισμός εξάλλου της φοροδιαφυγής είναι, κατά τον κύριο Ζολώτα, μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησής του. Έχω υπόψη μου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σχέδιο κάποιας βελτίωσης για την ίσπραξη σημαντικού ποσού από τους φοροδιαφεύγοντες. Ο κύριος Ζολώτας, αφού υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να γίνει υποτίμηση της δραχμής, σημείωσε ότι για να βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών, αλλά και να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα, χρειάζεται να ανασκουμποθούμε όλοι, και επιχειρηματίες και εργαζόμενοι. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω επιπρόσθετα είναι, μεταξύ των άλλων που διάβασα σήμερα στις εφημερίδες, είναι, λέει, και δεν κάναν τίποτα για την αναζωπήρωση της οικονομίας και για την οικονομική ανάπτυξη. Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Σε 5 μέρες μέσα. Αυτό χρειάζεται ένα πρόγραμμα πρώτα απ' όλα. Και μίλησε περί προγράμματος. Και το πρόγραμμα αυτό θα γίνει. Θα το αναγγείλω σε λίγες μέρες. Και θα βάλουμε ανθρώπους μέσα οι οποίοι θα το επεξεργαστούν. Και θα προβλέπεται σε αυτό το πρόγραμμα και η αναζωοπήρωση της οικονομίας και η ανάπτυξη της οικονομική. Και επίσης και η προπαρασκευή μας για να μπορέσουμε να εισδεχθούμε όλα τα ποσά εκείνα και όλες τις βοήθειες τις οποίες θα μας δώσει η κοινή αγορά. Διότι προβλέπει η κοινή αγορά ότι, όπως εξελίσσεται προς την οικονομική και νομισματική ένωση, θα βοηθήσει, ότι πρέπει να βοηθήσει τις χώρες τις λιγότερο αναπτυγμένες, που είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάς, να τις βοηθήσει εξαιρετικά για να μπορέσει να αυξηθεί το εθνικό εισόδημα και να ανεβεί το επίπεδο της ζωής και να μείνει ο κόσμος εδώ και να αναπτυχθεί ο τόπος και με ξένα κεφάλαια και με τη δική μας τη δραστηριότητα. Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της ΕΟΚ για τη χώρα μας αναφέρθηκε σε αποκλειστικές δηλώσεις του στην ΕΤΕΝΑ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε μαζί του και πάλι ο Νίκος Στέφος. Η ουσία είναι ότι και στην οικονομική και στην νομισματική ένωση και στην κοινωνική χάρτα, πράγμα το οποίο συμφέρει, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά για μας. Πιστεύω ότι από το εξωτερικό θα ανεβαίνει συνεχώς ο ρυθμός με τον οποίο θα έχουμε έσοδα για τον τόπο και ταυτόχρονα η Ελλάδα θα μπορεί να αναπτύσσεται μέσα σε αυτό το κλίμα το ευρωπαϊκό το οποίο τη συμφέρει. Να πω επίσης ότι από πλευράς καθαρά ελληνικών συμφερόντων αναπτύχθηκε επίμονα και στο τέλος παρουσιάστηκε και στα συμπεράσματα της Επιτροπής και του Συμβουλίου Κορυφής, στο τελικό κείμενο, η άποψη ελληνική, η καθαρή άποψη για το θέμα του Κυπριακού. Και επίσης μπορώ να πω ότι μπήκε και μια παράγραφος η οποία
η οποία παράγραφος για τις βοήθειες που πιθανόν να δοθούν αύριο σε άλλες μεσογειακές χώρες, βάλαμε εμείς την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να έχουν η κάθε μια ξεχωριστά ανάλογες εσωτερικές δομές και οικονομικές εξελίξεις θετικές για την ΕΟΚ. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Την αντίδραση των πολιτικών κομμάτων προκάλεσαν δηλώσεις του έκπτωτου μονάρχη Κωνσταντίνου Γκλίξπουργκ στην εφημερίδα New York Times, με τις οποίες επιχειρεί παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις. Στη συνέντευξή του, ο έκπτωτος μονάρχης μεταξύ άλλων δηλώνει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί ο ελληνικός λαός για να βοηθήσει, όπως είπε, να βγει η χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο και ότι θα επιδιώξει ως το τέλος του χρόνου να απευθύνει διάγγελμα στο λαό. Επίσης, ασκεί κριτική στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Γκλίξπουργκ, η κυβέρνηση δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο, δήλωσε ο Υπουργός Προεδρίας Νίκος Θέμελης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως για το θέμα θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Τα κόμματα, όπως προαναφέραμε, αντέδρασαν. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι το πολιτιακό έχει λυθεί οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974 και αναφέρει ότι δεν σχολιάζει τις δηλώσεις του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, που δείχνουν άγνοια της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το ζήτημα της μοναρχίας στην Ελλάδα έχει κλείσει αμετάκλητα με την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Η προσπάθεια επανεμφάνισης στο προσκήνιο μέσω Νέας Υόρκης του Κωνσταντίνου Γκλίξπουργκ, το όψιμο ενδιαφέρον του για την Ελλάδα και οι υποκριτικές συμβουλές του θα φάνταζαν αστεία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, αν δεν αποτελούσαν έντεχνη όσο και απαράδεκτη προσπάθεια παρέμβασης στην ελληνική πολιτική ζωή. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενο στο σημείο της συνέντευξης του έκτοτου μονάρχη που αναφέρεται σε συζητήσεις με Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς, τονίζει ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου ουδέποτε συναντήθηκε ή συνομίλησε και τον καλεί να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησε. Κύκλοι του συνασπισμού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του έκτοτου μονάρχη, τις χαρακτηρίζουν άνευ σημασίας και ανάξιες οποιοδήποτε σοβαρού σχολιασμού. Τονίζουν ακόμα ότι πέρα από την ανακρίβεια των ισχυρισμών του για συναντήσεις και συζητήσεις με ηγέτες της αριστεράς και των κομμουνιστών που χαρακτηρίζουν το ποιόν του, ο έκτοτος μονάρχης είναι ο τελευταίος που δικαιούται να δώσει οποιασδήποτε συμβουλές για την πορεία της χώρας. Η μέρα του παιδιού η Δευτέρα, η μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν η Κυριακή. 41 χρόνια πέρασαν από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σχεδόν ένας μήνας από την κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και όμως, τα 37 άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης, που είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη υπόσταση και το δικαίωμά μας για ζωή, ασφάλεια, ιδιοκτησία, εργασία, εκπαίδευση, δεν εμποδίζουν σε 150 χώρες να φυλακίζονται, να εξορίζονται, να βασανίζονται, να δολοφονούνται, να εξοντώνονται άνθρωποι και παιδιά, γιατί απλώς εκφράζουν και τολμούν να εκφράζουν όσα πιστεύουν. 13 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο άρρωστα και αβοήθητα. Η UNICEF λέει ότι 100 εκατομμύρια ζουν εγκαταλελειμμένα. Οι κυβερνήσεις έχουν ασφαλώς πολλά να κάνουν σε όλον τον κόσμο για την προστασία τους. Εμείς ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία ενός 7χρονου αγοριού που ζει στην Αγγλία, του Greg Sergold. Ο μικρός Greg, λοιπόν, που έχει προσβληθεί από καρκίνο, έχει ακόμα λίγους μήνες ζωής. Η πιο μεγάλη και τελευταία του ίσως επιθυμία να γραφτεί στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Ποιο θα είναι το ρεκόρ του? Να λάβει τις πιο πολλές χριστουγεννιάτικες κάρτες. Και μόνο αυτό. Σας δίνουμε και πάλι τη διεύθυνση. Τη βλέπετε στους δέκτες σας. Η ΕΡΤ, πρέπει να σας πούμε, έχει βομβαρδιστεί από τηλεφωνήματα τηλεθεατών μας για το μικρό Greg. Στείλτε του λοιπόν κι εσείς μια κάρτα. Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή που αρχίζει. Στον ΟΣΕ, μετά την εξαγγελία συνεχών στάσεων εργασίας, η διοίκηση του οργανισμού έχει αναστείλει όλα τα δρομολόγια. Προβλήματα και στις αερομεταφορές. Την Τρίτη από τις 6 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, το προσωπικό και οι υπτάμενοι χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπλοείας έχουν εξαγγείλει στάση που θα την επαναλάβουν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ευαγγελισμός θα συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους με στάσεις εργασίας από αύριο, καθώς και οι εργαζόμενοι στο 166, το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και στις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών, αφού απεργούν οι τεχνικοί της εταιρείας. Στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα της Πέμπτης έχει εξαγγείλει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, στην οποία θα συμμετάσχει και το ΕΚΑ. Διόρι στάση θα κάνουν την Παρασκευή και οι εκπαιδευτικοί. Πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διοργανώνουν στις 9 το πρωί οι 1.500 επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο στην ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική. Έτοιμά τους η άμεση εισαγωγή τους στις σχολές.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 5 ιερόσιλοι δράστες της κλοπής των Γκυμηλίων από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας στο Άγιον Όρος. Ανάμεσα στους δράστες και ένας πρώην δόκιμος μοναχός του Αγίου Όρους. Από το θησαυρό που η αξία του φτάνει το 1 δισεκατομμύριο δραχμές, τα κομμάτια της κασετίνας, δώρο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, θα παραδοθούν στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Όπως λένε όμως οι ειδικοί, είναι πολύ δύσκολο να συναρμολογηθούν γιατί οι δράστες το αποσυνέδεσαν με κατσαβίδια και έχουν πάθει όλα αλλοιώσεις. Ο Τίμιος Σταυρός, που έχει κοπεί και αυτό σε 7 κομμάτια, κρατήθηκε στη Μητρόπολη της Χαλκίδας για προσκύνημα. Οι αλλαγές στις σοσιαλιστικές χώρες είναι κοσμοϊστορικές. Δεν είναι όμως ο σοσιαλισμός που περνάει κρίση, αλλά ένα συγκεκριμένο μοντέλο οικοδόμησής του, που υπέστη πολύ σοβαρές παραμορφώσεις και τελικά εξαντλήθηκε. Αυτά είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Γρηγόρης Φαράκος σε συνεδρία των στελεχών του κόμματος για την ιδεολογική δουλειά. Ορισμένα κομμουνιστικά κόμματα αποδεικνύεται ότι είχαν αποσπαστεί από το λαό, συνέχισε ο κύριος Φαράκος, και για την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία είπε ότι ήταν προϊόν του ψυχρού πολέμου που πήγαζε από τις κορυφές του δυτικού κόσμου, αλλά περνούσε και στις σοσιαλιστικές χώρες. Το ΚΚΕ, είπε ο Γενικός Γραμματέας του, δεν έχει κανένα λόγο να μην ξανασκεφτεί πάνω σε εκείνα τα γεγονότα και τη δική του θέση. Είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ κάνει επίσημα λόγο για αυτοκριτική αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Όπως είναι γνωστό, είχε υποστηρίξει την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία το 1968. Ακόμη στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ διέψευσε ότι το ΚΚΕ, το κόμμα του, μπορεί να συγχωνευτεί στο συνασπισμό, λέγοντας ότι αυτή η σκέψη υποκρύπτει μια δυσπιστία στην ικανότητα της αριστεράς να συνθέτει απόψεις δυνάμεων ισότιμων, πολύχρωμων και διαφορετικών. Για τις εξελίξεις στις ανατολικές χώρες θα μιλήσει το απόγευμα ο γραμματέας της ελληνικής αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος σε συγκέντρωση που θα γίνει σε κεντρικό θέατρο. Εμείς να δούμε τώρα τις σημερινές εξελίξεις. Στη Μόσχα η Κεντρική Επιτροπή θα ασχοληθεί με την ενδεχόμενη αναθεώρηση ή κατάργηση άρθρων του Συντάγματος. Στην Πράγα οι αλλαγές στην κυβέρνηση χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση ειρηνική επανάσταση. Στο Ανατολικό Βερολίνο οι διαδηλώσεις συνεχίζονται παρά τις μεταρρυθμίσεις. Περισσότερα από την Κάτια Βρετού. Μετά τις έντονες αντιδράσεις και διαμάχες για την κατάργηση του άρθρου 6 του Σοβιετικού Συντάγματος, ο Μιχαήλ Γκορβατσόφ είπε ότι ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή και να καταργηθούν ορισμένα άρθρα μελλοντικά, αλλά προειδοποίησε τους κομμουνιστές της Λιθουανίας να μην απομακρυνθούν από τον έλεγχο της Μόσχας. Ωστόσο, στις εκλογές που έγιναν σήμερα στις Σοβιετικές Δημοκρατίες, της Εστονίας και της Λιθουανίας, οι ανεξάρτητες οργανώσεις με την ψήφο τους αμφισβήτησαν τον καθοδηγητικό ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό αποτελεί απόδειξη της επιθυμίας τους να αποσχιστούν και να γίνουν ανεξάρτητες δημοκρατίες. Στη Νέα Υόρκη, ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, Έντβαρντ Σεβαρνάτσε, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να επιβάλλει ή να διατηρήσει τον έλεγχό της στις ομόσπονδες δημοκρατίες. Η ειρηνική επανάσταση χαρακτήρισε ο γνωστός συγγραφέας και ηγετικός τέλεχος της αντιπολίτευσης, Βάτσλαβ Χάβελ, τις τελευταίες εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία που οδήγησαν στο σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ο Χάβελ θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Γκούσταφ Χούζαφ, που παραιτήθηκε σήμερα από την Προεδρία της Τσεχοσλοβακίας. Υποψήφιος είναι και ο Αλεξάνδερ Ντούψεκ, ηγέτης της Άνοιξης της Πράγας του 1968. Στην Ανατολική Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν σε 8 πόλεις, αμφισβητώντας τη νέα κομμουνιστική κυβέρνηση του Γκρέγκορ Γκίζη, που σχηματίστηκε μετά τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις. Χιονοπτώσεις και ασφαλώς τσουχτερό κρύο είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού από χθες. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στις συγκοινωνίες, όχι και τόσο σημαντικά. Η αναζήτηση του σπόρου όμως στα χιονισμένα βουνά είχε δυσάρεστα επακόλουθα για 4 ορειβάτες που χάθηκαν σε χιονοθύελλα κοντά στο καταφύγιο της Στενής στο όρο Βύρφη της Εύβοιας. Οι συντροφοί τους από τον Αθηναϊκό Ορειβατικό Σύλλογο και μονάδες της αστυνομίας και του στρατού που κινητοποιήθηκαν τους βρήκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο αστυνομικός μας συντάκτης Ευθύμιος Γεωργίου. Για τις καιρικές συνθήκες του 24ωρου που άρχισε θα μας ενημερώσει η Ευρυδίκη Καραμανή. Η επικράτηση των βορείων ανέμων σε όλη τη χώρα, που η έντασή του στο Αιγαίο θα φτάνει και τα οκτώμποφορ, καθώς επίσης και η πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι για σήμερα τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα συννεφιά με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες μόνο νεφώσεις. Προς το βράδυ όμως περιμένουμε οι βροχές να σταματήσουν και στις περιοχές αυτές. Οι άνεμοι θα είναι παντού βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 7 με 8 στην περιοχή του Αιγαίου.
και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 4 βαθμούς πάνω από το 0, στα υπόλοιπα παιδινά από 3 μέχρι 12 και στις νησιωτικές περιοχές από 10 μέχρι 15 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.